Γεια! Μπορούμε να ρωτήσουμε... Δεν θέλουμε προβλήματα. Σας παρακαλώ. Δεν πρόκειται να βοηθήσουν. Ας βρούμε μόνοι μας την ταβέρνα που ανέφερε ο Σίντρι. Άγαλμα του Όντιν είναι αυτό. Μάλλον τον αγαπούν πολύ. Ή τον φοβούνται. Σίντρι. Γεια! Θα έκανα κι εγώ τον έκπληκτο, αλλά ήξερα ήδη ότι είστε εδώ. Έχω κάτι για σας. Σε ευχαριστώ που το κράτησες. Τι έγινε, Νάνε? Ξέρεις, χαίρομαι που γύρισα έστω για μια φορά πριν το Ragnarok. Αχ, και να μιλούσαν αυτές οι πέτρες. Τότε θα είχαν στόματα. Βρωμερά, συχαμένα στόματα. Να μαστορέψω λίγο το τόξο σου. Πω, έχεις πολύ καιρό να την αντικαταστήσεις. Το να εκμεταλλευτώ συγκεκριμένα υλικά λόγω αου! Της δομικής ευαισθησίας στις ηχητικές δονήσεις είναι κάτι που ήθελα να δοκιμάσω εδώ και πολύ καιρό. Σε ευχαριστώ που το δοκίμασες εν τέλει. Τι θα χρειαστείς? Υπομονή. Προτιμώ να βλέπω αυτά τα πράγματα σε δρασία. Ορίστε. Σημάδεψε την πύλη εκεί. Μα πριν το αφήσεις, πες σκιάλφα. 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 Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα ξεσήκωνε τα μισά φρικιαστικά πλάσματα του Νίδαβελη. Πώς θα μπορούσα να ξέρω ότι είναι εκεί? Πίσω σου, πρόσεχε! Αριστερά, αδερφέ! Ωραία. Λοιπόν, ο Ντούρλιν. Σίντρι, ξέρεις που είναι η ταβέρνα? Μοιάζομαι άτομο που θα πήγαινε ποτέ σε βρωμερή ταβέρνα. Ωστόσο, υπόνομος τον οποίο... Ατρέα, από εδώ. Καλή τύχη. Φαίνεται πως τον είδα Βελίρ κλειδαμπαρώθηκε εξαιτίας μας. Οι ξένοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Φαντάζομαι ότι έχει σχέση με το μεγάλο άγαλμα του Όντιν. Βασικά, και από αυτή τη μεριά κρύβονται όλοι. Ο Όντιν έχει τεράστια εξουσία σε αυτό το βασίλειο. Αλλά δεν βλέπω να περιπολούν φρουροί. Δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Γιατί κρυβόμαστε? Αν αντισταθείς, γίνεσαι ένα άδειγμα με την υπακοή των άλλων. Η αυτοσυντήρηση υπερτερεί της Ανδρείας, ακόμα και για τους πιο δυνατούς. Ο φόβος τους κρατά ασφαλείς και ζωντανούς. Αλφα! Πίσω σου, μας ρίχνουν! Η ταβέρνα θα είναι κάπου εδώ. Μήπως να χτυπήσουμε καμιά πόρτα για να πάρουμε οδηγίες? Ας προχωρήσουμε. Συγγνώμη για την ενόχληση. Αν δεν κάτι, να πας τα ταξίδια. Αν δεν μπορείς κάτι, σε παρακαλώ να πας τα ταξίδια. Σκιάλφα.
Με συγχωρείτε, ψάχνουμε δεν για... Δεν έχετε δουλειά εδώ. Δεν με νοιάζει τι κοιτάτε. Ούτε παρακτώ, ούτε πάει ποντιά. Τίποτα. Δρόμο. Γιάννη. Φαίνεται πολλά υποσχόμενο, ε. Δεν θυμίζει σπίτι. Αν είναι εδώ, καλύτερα να του μιλήσω εγώ. Εσύ. Βασικά, δεν θέλουμε να τον φοβήσουμε. Εσύ είσαι ψηλό σαν δέντρο με ένα κομμένο κεφάλι στο γοφό. Κανένα πρόβλημα. Αλλά έχεις δίκιο. Πολύ καλά. Λες να είναι αυτός. Γεια σας. Να φυλάγεστε. Προφανώς τριγυρνάνε εισβολείς. Α, εμείς είμαστε, νομίζω. Αν είναι να με σκοτώσετε, αφήστε με να τελειώσω το τραγούδι. Ο συναγερμός είναι στον τέλειο τόνο. Ψάχνουμε μόνο έναν φίλο μας. Τον λένε Ντούρλιν. Ξέρουμε κι οι δυο πως δεν είναι αλήθεια. Ο Ντούρλιν δεν έχει πια φίλους. Αλλά αν θέλετε μόνο αυτό, βγείτε από την πίσω πλευρά και θα δείτε το γραφείο ασφάλειας απέναντι από το ποτάμι. Μόνο μη μας δημιουργήσετε μπελάδες. Αφού ήρθατε σε τούτο το βασίλειο, ίσως μπορείτε να διορθώσετε τη ζημιά που έκανε το κεφάλι. Ποια ζημιά? Αργότερα, αδερφέ. Συγγνώμη, κάτι ακόμα. Αν και αυτό είναι δώρο, οπότε δεν πρέπει να ζητάω συγγνώμη και εσείς πρέπει να με ευγνωμονείτε, τέλος πάντων, ορίστε, να προσέχετε. Είναι όμορφο. Ευχαριστούμε, Σίντρι. Είναι όμορφο, έτσι. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο. Με αυτό θα καταφέρεις να βρεις αυτό που ποθεί η καρδιά σου. Αλήθεια. Αν η καρδιά σου ποθεί τις περιοχές που θα αποφασίσετε να πάτε μαζί με τον πατέρα σου, τότε ναι. Είναι μία πηξίδα. Α, μα μια όμορφη πηξίδα. Τώρα πάρτε δρόμο. Έλα. Η βάρκα είναι κοντά. Χα. Ο Σίντρι άφησε να νοηθεί ότι ο Ντούρλιν ήταν ηγέτης της Επανάστασης. Αλλά δεν φαίνεται να τον ακολουθεί κανείς. Ήταν είναι η λέξη κλειδί, μικρή αδερφέ. Είδα μια προβλήτα εκεί πέρα. Μήπως έχει και βάρκα για να πάμε στον Ντούρλιν. Πίσω από τα βράχια υπάρχει ένα κτίριο. Ίσως εκεί πρέπει να πάμε. Αυτές οι αναθεματισμένες μηχανές. Τι εννοείς? Ο Βάρδος έχει δίκιο που με κατηγορεί. Ήταν δική μου ιδέα.
Αν έχεις χρόνο, είναι στον όρμο, πέρα από αυτή τη σύραγγα. Θα ήθελα να ελέγξουμε τις μηχανές εξόρυξης στη λίμνη, στα δεξιά. Οι καμινάδες φαίνονται από εδώ. Αλλά αν δεν θες να εξερευνήσουμε τώρα, το γραφείο του Ντούρλιν είναι στα αριστερά της ανοιχτής πύλης. Λοιπόν, προς τα πού θα πάμε? Μιμήρ, αλήθεια έβαλες να κατασκευάσουν αυτές τις μηχανές? Όντιν ήθελε να πάρει τους νάνους υπό τον έλεγχό του και ας πούμε ότι τον έπεισα ότι μπορούσε να αγοράσει την αφοσίωσή τους αντί να την απαιτήσει. Κάτι σαν εμπορική συμφωνία. Έχει μηχανή εξόρυξης εδώ. Βλέπετε τον καπνό στον ουρανό? Εκεί πρέπει να πάμε. Για να δούμε πώς θα την κλείσουμε. Το κρυμ κούρνια του ψηλά! Ρίξτε το κάτω! Μας ρίχνουν! Από πάνω σου! Εφιάλτες! Άσχημο χτύπημα! Είσαι καλά, αδερφέ! Πίσω σου, πρόσεχε! Από πάνω σου! Πρόσεχε! Έτσι! Αυτός είναι ο τελευταίος. Η μηχανή λογικά θα έχει πολλά χρήσιμα υλικά. Στη θέση σας θα έπαιρνα ό,τι βγάλει στην πορεία. Αν δέχτηκαν τη συμφωνία με το Άσγκαρντ, γιατί κατηγορούν εσένα? Γιατί τους έπεισαν να δεχτούν και τους εκμεταλλεύτηκαν. Ήταν επιλογή τους. Το δούλεψε ή πέθανε δεν είναι επιλογή. Το παρουσίασα σαν να είχαν.
Πώς φτιάχτηκαν αυτές οι μηχανές? Οι μηχανές εξόριζαν ορυκτά για οπλισμό και ταυτόχρονα στερούσαν αυτούς τους σπόρους από τους νάνους. Αν κλείσουμε τις μηχανές, οι νάνοι θα κερδίσουν την ανεξαρτησία τους. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να κάνω κάτι. Έχει κι άλλη μηχανή σε αυτό το νησί, αδερφέ. Μυρίζεις τον καπνό. Γιατί συμφώνησαν οι νάνοι να υπηρετήσουν τους Aesir εξ αρχής? Αυτό είναι το θέμα. Τους είπες ψέματα. Τους είπα ψέματα. Άγραψο, εκεί δεξιά! Αφού οι νάνοι δεν ήθελαν να δουλεύουν για το Asgard, γιατί δεν τα παρατούσαν? Και να κάνουν τι? Τα νέα εργαστήρια είχαν δηλητηριάσει τη γη τους Βάρταλφχάιμ. Οπότε δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν σοδιές και έπρεπε να αγοράζουν τροφή από το Άσγκαρ. Αν σταματούσαν να δουλεύουν, θα πέθαιναν της πείνας. Α, ναι. Πολύ έξυπνο. Και απέσιο. Σπόρος του Yggdrasil για το Muspelheim. Λες να μας πάει σε εκείνη την αρένα που βρήκαμε πριν από χρονιά?
Γιατί το λες αυτό? Ίσως γιατί θα το ήθελα. Όταν περάσαμε τις δοκιμασίες του Σούρτουρ, ήταν ωραία. Ήταν προπόνηση. Δηλαδή, δεν πέρασες καλά? Καλά, τέλος πάντων. Ας βρούμε τον άλλον ουσιαφόρο και μόλις γίνει ολόκληρος, θα δούμε που οδηγεί. Ευτυχώς που έμαθες τους ρούνους, αδερφέ. Μπέρξρα, γεννάει η τέταρτά της, λες και δεν υπάρχει αύριο. Κι αυτήν δεν υπάρχει. Πίσω σου, πρόσεχε. Πίσω σου, προσοχή. Καλά, Μιμήρ. Για τους σιδεράδες του Σβάρταλφχάιμ η δημιουργία ενός όπλου ήταν ιερό πράγμα. Όμως ο Όντιν ήθελε μαζική παραγωγή λεπίδων όσο πιο γρήγορα γινόταν. Με κάθε κλεμμένο πόρο και κάθε μέτρια λεπίδα, οι Νάνοι έχαναν ένα κομμάτι του εαυτού τους. Αυτό που κρατάς στα χέρια σου είναι καθαρό μετάλλευμα του Σβάρταλφχάιμ. Δεν χρησιμεύει πια στη μηχανή, αλλά ίσως να μπορούν να το κάνουν κάτι οι αδερφοί Χούλντρα.
Είναι πάντα ηθικό να σκοτώνεις κάτι που προσπαθεί να σε σκοτώσει. Να η απάντησή σου, μικρέ. Η Νάνη επιβίωσε να χάρη σε σένα. Δεν έχεις άδικο, αδελφέ. Ο Όντιν ήταν έτοιμος να εξολοθρεύσει όλους τους νάνους του Σβάρντολφχάιμ. Αν δεν δούλευαν για αυτόν, δεν θα δούλευαν για κανέναν. Δες, κι άλλος πίδακας. Αλλά τεράστιος. Μήπως να τον βλέπαμε αργότερα. Τον βλέπουμε και από εδώ. Μυρίζεται τον καπνό. Έχει κι άλλη μηχανή εδώ. Ντρέπεσαι για τις πράξεις σου. Μετά νιώσες που δεν άφησες τον Όντι να του σκοτώσει. Όχι, δεν. Μπορούμε να περάσουμε από το πράγμα. Γερανός. Ευχαριστώ. Πάει ένα κοράκι. Δεν είναι η σωστή θέση. Αυτό θα είναι το σημείο. Κάτι καλό κάνει αυτό. Νομίζω μπορούμε να σπάσουμε το έδαφος εδώ. Αν έπεφτες από αρκετά ψηλό σημείο... Απορώ πως και δεν έκλεισαν οι νάνοι αυτές τις μηχανές. Μερικοί προσπάθησαν. Οι Ένχελγιάρ τους τιμώρησαν παραδειγματικά. Σκότωσαν τους νάνους. Δεν μπορούσες να τους πείσεις να μην το κάνουν. Ναι.
Εντυπωσιακό. Oh!
Αυτό ίσως βοηθήσει. Δεν ήταν δύσκολο. Ζαλίστηκε, τώρα είναι η ευκαιρία. Μπορείς να πεις τέλος μια τόσο ταπεινή πράξη. Το μόνο που κάναμε ήταν να ελαφρύνουμε λίγο το ζυγό του Άσγκαρντ. Πρέπει να ζήσεις με τις πράξεις σου, αλλά δεν πρέπει να σε βασανίζουν, αδερφέ. Αλήθεια? Γιατί? Έπρεπε να λύσεις ένα πρόβλημα χωρίς λύση. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου που δεν τα κατάφερες. Οι νάνοι όμως δεν το βλέπουν έτσι. Δεν διορθώνει τίποτα αυτό. Όχι. Αλλά είναι μια αρχή. Να σου υπενθυμίσω κάτι, αδερφέ. Ο Μπροκ και ο Σίντρι ίσως μπορέσουν να φτιάξουν κάτι καλό με τη σκορία τους Βάρταλφχάιμ που μαζέψαμε. Ο αέρας είναι πολύ πιο καθαρός. Μάλλον επειδή κλείσαμε τις μηχανές. Μιμίρ, πόσες ιστορίες έχεις πει για τον Όντιν και τον Θόρ και όλα τα κακά που έχουν κάνει. Για να δούμε πόσες θυμόμαστε. Ο πατέρας φαίνεται ότι χρειάζεται βοήθεια να θυμηθεί. Δεν χρειάζομαι καμία υπενθύμηση. Εισέβαλα στο σπίτι μας. Ναι, αλλά εγώ μιλάω για την ιστορία. Όλους τους άλλους που έβλαψαν. Για να δούμε. Λοιπόν, ήταν ο Θάμουρ, ο Λιθοξός. Ναι, μάλωσε με τον γιο του. Πήγε να τον βρει μέσα στη νύχτα και συνάντησε τον Θόρ. Έπειτα ο γιος του Θάμουρ, ο Χρίμθουρ. Ο οποίος έφτιαξε τα τείχη του Άσγκαρντ και ψιθύρισε κάτι σημαντικό στη Φρέια πριν την προδοσία και τη δολοφονία του. Ήταν και η Γκρόα φυσικά. Η φύλακα της γνώσης, η προφήτης του Ράγναρο. Ο Θόρ δολοφόνησε τον άντρα της και ο Όντιν τον κάλυψε πριν τη σκοτώσει ο ίδιος. Α, αρκετά για τώρα. Ψάχνουμε για τον Ντούρλιν. Έχετε κλείσει ραντεβού. Όχι. Μα κλείνει κανένας ραντεβού για εδώ πέρα. Ήρθες να εξεργυρώσεις κάτι, φίλε. Νομίζεις ότι επειδή τριγυρνάς με ένα κομμένο κεφάλι στο κοφό σου, θα φοβηθώ και θα εγκρίνω την πρόταση συσσόρευσης της Έστριντ? Αναζητούμε ένα φυλακισμένο του Όντιν. Κρατείτε χμάλωτο σε κάποιο ρηχείο. Μας είπαν ότι μπορείς να βοηθήσεις. Πού βρήκες το? Έκοψες και το δικό της κεφάλι με αυτό, ε? Ήτανε γυναίκα μου. Μη
Με την Τίνερ, αναρωτιόμασταν πού μπορεί να πήγει όταν απέτυχε το πραξικόπημα. Απέτυχε. Ναι, έλα, κοίτα. Απέτυχε. Η Φέη είναι νεκρή. Όπως όλοι οι καλοί. Και οι ζωντανοί πληρώνουν το τίμημα. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω με το φυλακισμένο σου. Μα ίσως ξέρει πώς θα σταματήσετε τον Όντιν. Και πώς να ελευθερώσετε τον Σβάρταλφχάιμ. Εγώ δεν πρόκειται να προδώσω ξανά τον πατέρα των πάντων. Στάσου, πριν φύγετε. Πάρτε αυτό. Τι είναι? Πρόστιμο. Παράβαση υγειονομικού κώδικα για μη προβλεπόμενη μεταφορά σάπιου κεφαλιού. Δύο παραβάσεις αναφοράς του ονόματος του πατέρα των πάντων και επειδή... κάνατε σκατά το γραφείο μου! Πρόστιμο. Πληρώστε το όταν μπορείτε, εντάξει. Αδειάστε μου τη γωνιά. Γεια σου. Τι ακριβώς δεν καταλάβατε από το πάρτε δρόμο από το γραφείο μου? Είπες ότι το όνομά της ήταν Τίνερ? Ω, ναι. Ευχαριστώ. Μάλλον. Δεν είναι πρόστιμο. Όχι τώρα. Υπάρχουν εχθροί. Σκάλπα! Πρόσεχε δεξιά! Πίσω του! Πρόσεχε! Πίσω σου, πατέρα! Πίσω σου, αδερφέ! Πίσω σου, προσοχή!
όπως έλεγα, νομίζω πως ο Ντούρλιν σημείωσε οδηγίες. Ο Νάνος μας έδωσε ένα χάρτη. Είπες πως μύριζε. Αλλά μάλλον οδηγεί σε ορυχείο πέρα από το βουνό. Στον Τιθ! Ο Ντούρλιν βοήθησε τελικά. Δεν μάχονται όλοι με τόξα και τσεκούρια. Φαίνεται ότι μπορεί να μας οδηγεί στο βουνό. Λέτε να βρούμε κάποιο ρηχείο εκεί πάνω. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το τρένο των Νάνων. Όταν ετοιμαστείς, αδερφέ, ας ανέβουμε το βουνό με αυτό το τρένο. Σκάλτο. Εσύ τον ανέφερες. Μόλις τώρα. Ο Ντούρλιν. Δεν χρειάστηκε να το πει, αδερφέ. Ήταν γραμμένο, δηλαδή καμένο στο πρόσωπό του. Στο κεφάλι. Δηλαδή αυτός έκαψε το κεφάλι του Ντούρλιν. Χειμένες επαναστάσεις φέρνουν γορτά και μόνιμα αντίπεινα. Είναι υπασπιστής του Όντιν. Ναι. Κρατάει τον Γκιάλαρχορ. Πραγματικός πιστός. Λίγα πράγματα είναι τόσο επικίνδυνα στον άνθρωπο όσο η έλλειψη αμφιβολίας. Νομίζω πως φτάσαμε. Έλα. Από εδώ. Βλέπω κι άλλο τρένο. Ας βρούμε τρόπο να φτάσουμε εκεί πέρα. Ξέρεις, ίσως θα είμαστε πιο ασφαλείς αν βρούμε τον Τιρ. Φαίνεται πως Όντιν δεν ήθελε με τίποτα να τον βρούμε. Μόλις ελευθερωθεί και ξαναγίνει θεός του πολέμου, ο Όντιν δεν θα έχει χρόνο για μας. Αν ο πόλεμος είναι δικός του, ας τον κάνει. Απενεργοποιημένη, αλλά ναι. Μάλλον θα ανήκε στον Μπάρι, τον Νάνο. Χτίστη της φημισμένης αίθουσας Λουρ. Ω, Ντρέκ είναι αυτό. Τι έγινε εδώ? Με προσοχή. Νομίζω είναι νεκρό. Ναι, σίγουρα νεκρό. Αναρωτιέμαι αν... Πατέρα, πρόσεχε! Πρόσεχε, τη δουλά! Πρόσεχε!
Ζόρικο.